φέτος συμπληρώνονται 16 χρόνια χωρίς τη φυσική παρουσία του συντρόφου Χαρίλαο Φλωράκη. Αποτελεί κοινή συνείδηση πως όλη η ζωή του συντρόφου Χαρίλαο ήταν συνυφασμένη με την ιστορική πορεία του κόμματος. Πάλεψε αταλάντευτα για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που σημάδεψαν μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Άξια αναφοράς και διάδοσης σε όλους τους νέους κομμουνιστές, πέρα από τη δράση και την προσφορά του, ήταν η κομμουνιστική σεμνότητα που ανέδειξε τις αρετές του και τον καταξίωσε σαν στέλεχος του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Η ζωή του και οι πράξεις του ανέδειξαν την αστήρευτη λαϊκή δύναμη και πρωτοβουλία. Μέσα από όλη του τη διαδρομή επιβεβαιώνεται πως όταν ο λαός αποφασίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να παλέψει και να διεκδικήσει όλα όσα του ανήκουν. Να γιατί σήμερα αποτελεί παράδειγμα για όλους εμάς τους κομμουνιστές. Σήμερα το κόμμα μας ετοιμάζεται για το 21ο συνέδριο, πιο ατσαλωμένο, πιο όριμο, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί και οι αντιπαραθέσεις των υπεριαλιστών φέρνουν πιο κοντά τον κίνδυνο των πολεμικών αναμετρήσεων και η εμπλοκή της Ελλάδας είναι ακόμη πιο άμεση. Θέλουμε να καταδικάσουμε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία και κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης, καλούμε όλο το λαό της Καρδίτσας να πάρει μέρος στην αντιπεριαλιστική πορεία ειρήνης που διοργανώνει η ΕΔΙΕ την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα με αφετηρία το αθλητικό πάρκο. Εκτός από τις γνωστές αντιλαϊκές πολιτικές των τελευταίων χρόνων που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, πέρα από την καπιταλιστική κρίση και την πανδημία, με τους εκατοντάδες νεκρούς που έδειξε τη γύμνια του αστικού συστήματος, έρχεται τώρα το νομοσχέδιο για τα εργασιακά να ισοπεδώσει εντελώς τη ζωή των εργαζομένων με την απλήρωτη εργασία και την αποδιοργάνωση κάθε ίχνους κοινωνικής και προσωπικής ζωής, συσσωρεύοντας ταυτόχρονα τεράστια κέρδη για το κεφάλαιο. Το κόμμα μας έχει σχεδιάσει πλατή πολιτικό άνοιγμα, καλώντας τους εργαζόμενους να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τα συνδικάτα και τα σωματεία τους για να μην περάσει το συγκεκριμένο τερατούργημα.